Μόνο νίκη για καλά Χριστούγεννα θέλει η που αντιμετωπίζει τον Βόλο στη Ριζούπολη λόγω εργασιών στο ΑΚΑ απόψε στις 7.30 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, χωρίς περιθώρια για άλλες απώλειες βαθμών. Θέλοντα βεβαίω να σπάσει την κατάρα των που τη θέλει να μην κερδίζει εδώ και 9 σερή σεζόν στη Super League, συγκεκριμένα έχει 5 σοπαλίες και 4 σίτες, με πιο πρόσφατη νίκη να είναι το Δεκέμβριο 2008 με 3-2 στο ΑΚΑ αντιμετωπίζοντα τον Εργοτέλη, ο Μασμοκαρέρα έχει φροντίσει να επισημάνει στου παίχτε του την κρισιμότητα του παιχνιδιού και τι παγίδε που μπορεί να κρύβει πριν τι γιορτέ και έχει ζητήσει από όλου σοβαρότητα, συγκέντρωση και να μπουν αποφασισμένοι στο τερέν. Για τον συγκεκριμένο αγώνα, ο Ιταλός τεχνικός δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους Κνή, την Σούα, Κρίστη Σίτς, Γαλανόπουλο, Λιβάγια και Νεντλοτσιάρου. Έτσι, το 4-2-3-1 μοιάζει ως συλλογική λύση με τον Τζιτόντε κάτω από το δοκάρια, τον Εναρό ένα παίρνει φανέλα βασικού, Σβάνα Τσιγκρίνσκι στην καρδιά της Άμυνας και Βασιλαντονόπουλο δεξιά. Σιμών Σακχόφ ως αμυντικά χαφ με το δεκάρι να είναι κλασικά ο Μάνταλος, Μαχαίρας δεξιά και Τάνκοβιτς αριστερά, ενώ συνεχμή του δόρατος Ολιβέιρα. Ο σημαντικότερο χρόνο θα είναι η διακοπή των Χριστουγέννων. Θα έχουμε μία εβδομάδα ολόκληρη να προετοιμαστούμε και να δουλέψουμε, γιατί όταν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα θα έχουμε πολλά διαδοχικά παιχνίδια. Δεν θα έχουμε το Europa League, αλλά πάλι θα παίζουμε σχεδόν κάθε τρει μέρε. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο αγώνα, καθώ μετά υπάρχει διακοπή των Χριστουγέννων. Έχει γρήγορου παίκτε ο Βόλος και θα είναι μια παγίδα αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ταυτόχρονα στη Ρωσία γράφουν και λένε για τον τεχνικό τη ΣΑΕ και την πρώην ομάδα του. Πάντα στα υπόψη τη Παρτάκ Μόσχα φαίνεται πω είναι ο Μασιμό Καρέρα. Ο Ιταλό τεχνικό έχει κατακτήσει το 2016-2017 το πρωτάθλημα Ρωσία και σύμφωνα με τα μέσα τη Ρωσία, ο Καρέρα βρίσκεται στη λίστα τη ρώσικη ομάδα, η οποία είναι σε αναζήτηση προπονητή εν ώψη τη σεζόν. Μάλιστα, αυτά τα σενάρια ενίσχυσε με δηλώσει του και ο Ιταλό δημοσιογράφο Μπράγκα στην ιστοσελίδα Eurofootball. Αναφέροντα, ποιο ξέρει, Ίσως η Σπαρτάκ θέλει να το φέρει πίσω, την ίδια ώρα που υπάρχουν φήμες πως ο Βλάντα Νίβιτς προορίζεται για τον κεντρικό μαύρο